συνειδητοποίηση της κοινωνίας για τις πηγές και τις άμεσες συνέπειες που προκαλεί η απόρριψη πλαστικών στη θάλασσα, το Κέντρο Μελετών Ακτής συνεχίζει την εκστρατεία με τίτλο «Καταπολεμώντας τα πλαστικά απόβλητα στην Κύπρο». Το πρόγραμμα έχει βραβευτεί μάλιστα από το Πριγκιπάτο του Μονακό. Η δράση στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και των άμεσα εμπλεκομένων βασικών παραγόντων, οι οποίοι συμβάλλουν, επηρεάζονται ή λαμβάνουν αποφάσεις για το πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας και στην ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας για την εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων. Ούτως ώστε να υλοποιήσουν καλές πρακτικές επειδή το θέλουν, όχι επειδή είναι υποχρεωμένοι. Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης έγινε καθαρισμός της παραλίας της Γεροσκήπου στην παρουσία και του πρέσβη της Ισπανίας στην Κύπρο. These marine litter flows, and so it's very important to a common effort. So that's why I'm here, to trying to support and to share this effort they are doing to keep these beaches clean. Στην εκστρατεία συμμετείχαν ομάδες εθελοντών, ενώ μαθητές της Ξενοδοχειακής Σχολής της Τεχνικής ετοίμασαν και προσέφεραν στους συμμετέχοντες παγωμένη σαγκριά. Η Γεροσκήπου διοργανώνει κάθε χρόνο όχι μία αλλά πολλές εκδηλώσεις, καθαρίζοντας και στις ακτές αλλά και γενικότερα στο Δήμο της Γεροσκήπου για ευαισθητοποίηση των δημοτών μας. Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή διαγωνισμού, στον οποίο οι συμμετέχοντες, ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ, θα αξιολογούνται στην βάση της αποτελεσματικής διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων και εφαρμογής καλών περιβαλλοντικών πρακτικών κατά την θερινή περίοδο.